Πάμε στην αξιολόγηση των παικτών του Ολυμπιακού. Βέβαια, πάμε, πάμε. Ναι. Πάμε στην αξιολόγηση των παικτών του Ολυμπιακού. Φουλ. Γρήγορα, γρήγορα. Γιατί μετά σου έχω μια έκπληξη. Και έχουμε μια έκπληξη για τους φίλους μας από το YouTube. Αλλά πάμε να δούμε την αξιολόγηση των παικτών του Ολυμπιακού. Της αρχικής ενδεκάδας, έτσι. Ναι, 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 το ξέρουμε κι αυτό. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιαννιώτη. Πάμε να δούμε Ολυμπιακό, Γιώργο. Ωραία. Πέδρο Μαρτίνς. Έξι. Εγώ θα του βάλω 6,5, γιατί πιστεύω ότι καθυστέρησε να κάνει τις αλλαγές και από το 59 μέχρι το 81 πήγαμε να... Από το 59 μέχρι το 88 πήγαμε να πάθουμε κεφαλικό. 6,5. Αυτό συζητούσα και με τον Λίγκρι στο πριν βγούμε. Μου λέει και συμφωνήσαμε ότι άρχισε πολύ να τις κάνει. Άρχισε πολύ. Ναι. Πάμε Βατσλίκ. 7 θα τον βάλω. Θέλει χρόνο προσαρμογής αυτός. Εγώ θα του βάλω 6, γιατί δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας πολύ καλός θεματοφύλακας. Δεν έχει δώσει ακόμα Καρμπόβνικ. Στον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι, λες δεν φταίει στον γκολ. Ναι, αλλά δεν μου δείχνει ότι είναι σε επίπεδο Ρομπέρτο Ισά ακόμα. Δεν ξέρω, μπορεί νομίζω να γίνει. Νομίζω σιγά σιγά. Πάμε Καρμπόβνικ. Θα πάμε τετράδα στόπερ. Ωραία, λοιπόν. Δεξιμπακ, 5. Εγώ θα βάλω 6 στο Καρμπόβνικ. 5 βάζει ο Ραπτόπουλος. Παπασταθόπουλος, εσέ, θα τους βάλω από ένα 6. 6 κι εγώ. Γιατί κερδίσαμε, όχι τίποτα άλλο. Και 8 θα βάλω το Ριάμτσουκ. Και στο Ριάμτσουκ θα βάλω 10, γιατί ο Ριάμτσουκ είναι ένας τίμιος παίκτης και εγώ τους τίμιους τους λατρεύω. Ωραίος. Πάμε χαφ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι όμως, γιατί πρέπει να... Γιατί δεν έχουμε εδώ τον... 10, 10 θα βάλεις, όχι 8 θα βάλεις στο Ριάμτσουκ εσύ. 8, ναι. Εντάξει, βάλω 8 στο Ριάμτσουκ και εγώ θα βάλω 10. Λοιπόν, επόμενη τετράς. Α, τριάδα. Λοιπόν, Εμβιλά θα του βάλω ένα 6,5. 7 θα του βάλω. Στον Καμαρά θα του βάλω ένα 7. 8 θα του βάλω εγώ. Ωραία, εγώ 7 στον Καμαρά, 8 ο φίλος μου ο κύριος Ραπτόπουλος. Στο Μπουχαλάκη, επειδή πάντα είναι ο Μπουχαλάκης, θα του βάλω ένα 7. Εγώ θα του βάλω 5. Έχεις πάθει με τον Μπουχαλάκη. Δεν έχει τα στοιχεία. Δεν έχει τα στοιχεία που γουστάρω. Ούτε εγκόμενα να σου είχε πάρει ο Μπουχαλάκης. Έλεος. Πού να με πάρει. Την κοπέλα, να σου πάρει την κοπέλα σου πήρε μόνο ο Μπουχαλάκης. Δύσκολα. Πάμε. Επόμενο. Πάμε. Ο Νιεκούρου, 5. 5. Αγκιμπού, 6,5. 7 και 10 τον Ελαραμπή. Και 10 στον Ελαραμπή, μόνο και μόνο γιατί με 3 επαφές κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γιατί δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα και ήταν ο σημαντικότερος κρίκος, πάρα πολύ σημαντικός, και βγάζει την ποιότητά του στα μικρότερα μέτρα του 4-3-3.